ακρίβεια ήρθαμε για κοτσιδάκια και έχουμε καταλήξει με όλα αυτά τα ψώνια. Κάτι παπούτσια δώρο, μου τα αγοράσανε, κάτι ρούχα αλλαγές, χτένες, κρέμες, τέτοια. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Σήμερα έχουν μπει εκπτώσεις, είναι λίγο καλύτερα. Τώρα μόλις κατέβηκα, κορίτσι μου, κάτω έτσι για μια βόλτα, να κάνω μια βόλτα να δω τις τιμές. Πολύ μικρή διαφορά, ένα 10 με 20%. Και τι αγοράσετε μέχρι τώρα? Για τα παιδιά πιο πολύ. Δωράκια. Δωράκια, ναι. Σας πιάνει τη διάθεση το να κατεβείτε το κέντρο? Εννοείται. Να δείτε τις βιτρίνες. Βέβαια, εννοείται. Θα δούμε, θα κάνουμε έρευνα και θα ψωνίσουμε. Τα καταστήματα έχουν βάλει πραγματικές εκτόσεις. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πιέσουμε κάποια εμπορεύματα και αυτό γίνεται από όλα τα καταστήματα. Πρέπει να κατέβει ο κόσμος να ψωνίσει. Εμείς από ό,τι βλέπετε έχουμε ξεκινήσει εδώ με εκτόσεις, με αποθέματα, με ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Απλά ο κόσμος δεν κατεβαίνει. Θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα της εστίασης περισσότερο, το οποίο παίρνει και εμάς μαζί του. Το θέμα της μουσικής φυσικά. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά ο κόσμος θα ξεκινήσει να κατεβαίνει, να επισκέπτεται την αγορά. Όλα τα καταστήματα έχουν προετοιμαστεί. Υπάρχουν προϊόντα και οι τιμές είναι εξαιρετικές. Όλες οι επιχειρήσεις κοιτάζουν να ξεφορτώσουν εμπορεύματα και αυτό θα το επιφαληθεί ο καταναλωτής. Οι εκτόσεις είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, 28 του Φλεβάρι, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα 15ήμερο μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Όμως όσο πιο νωρίς έρθουν οι καταναλωτές, τόσο περισσότερα και καλύτερα εμπορεύματα θα βρουν και να υποφεληθούν και τις τιμές.